Γεια σας, γεια σας. Σήμερα έχουμε ένα σούπερ θέμα. Ρινοπλαστική. Σίγουρα θέλετε να φτιάξετε την πολύ ωραία μύτη σας, να την κάνετε ακόμα ωραιότερη. Αλλά έχουμε τον ειδικό, τον σούπερ ειδικό, τον Dr. Γιώργος Αραβανής. Καλώς ορίσατε. Τι κάνετε, Dr.? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Και έχουμε σήμερα να πούμε πάρα πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Να καλωσορίσουμε και την Πανωρέα. Καλησπέρα, η οποία είναι μου. Και μοντέλο μας και φυσικά φοιτήτρια φιλοσοφικής και όχι μόνο. Mm-hmm. Τι κάνεις, Πανωρέα? Μια χαρά, πολύ με καλά. Με την πολύ όμορφη μύτη και εσύ που έχεις. Ευχαριστώ είναι πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τις γυναίκες, τους άντρες, όλους βασικά. Έτσι δεν είναι, Doctor? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα να ρωτήσω πόσο επώδυνη είναι αυτή η εγχείρηση της ρινοπλαστικής. Πονάει? Ο πολλής κόσμος πιστεύει ότι είναι πραγματικά επώδυνη, ότι πονάει δηλαδή η πλαστική μύτης. Mm-hmm. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η πλαστική μύτης πονάει ελάχιστα, έως καθόλου. Δηλαδή, ναι. Γιατί έχω δει κάτι μαυρισμένες εδώ μύτες. Έχω δει μια φίλη μου βασικά στο LA, η οποία με το που μπήκα μέσα λέω, έφαγες ξύλο, τι ακριβώς συνέβη? Και ήταν μαυρισμένη για αρκετό χρονικό διάστημα. Οι μελανιές, οι εκχυμώσεις όπως τις λέμε, είναι ανεξάρτητες από τον πόνο, δηλαδή μπορεί να εμφανιστούν, mm-hmm. αλλά να μην υπάρχει πόνος. Όσον αφορά, δηλαδή, εάν είναι επώδυνη ή όχι, mm-hmm. η απάντηση είναι όχι, δεν είναι επώδυνη. Με ένα πολύ απλό παυσίπονο του τύπου Λοναρίν. Α, μόνο με Λοναρίν. Μόνο με Λοναρίν και για ένα 24ωρο είναι αντιμετωπίσιμος αυτός ο πόνος. Mm-hmm. Οι μελανιές είναι κάτι ανεξάρτητο, εάν εμφανιστούν, υποχωρούν συνήθως μέσα σε 7 έως 10 μέρες. Α, τόσο λίγο. Οπότε, να ρωτήσουμε ότι πολλοί και άντρες κάνουν πλέον ρινοπλαστική, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν διαθέτω επίσημα στατιστικά στοιχεία, αλλά παρατηρείται μία διαρκώς αυξανόμενη προσέλευση των ανδρών που επιζητούν πλαστικές και κυρίως πλαστική μύτης. Mm-hmm. Βέβαια, οι άντρες εστιάζουν κυρίως, ή μάλλον το βρίσκουν σαν αφορμή, ότι δεν έχουν καλή αναπνοή από τη μύτη. Λένε, γιατρέ, θέλω να μου διορθώσεις λίγο το λειτουργικό πρόβλημα, το διάφραγμα, mm-hmm. αλλά μιας και μπαίνω στη διαδικασία, ας το φτιάξουμε και λίγο από αισθητικής πλευράς, να δούμε λίγο τη μύτη, τι βελτιώσεις μπορούμε να κάνουμε. Έχει τύχει να μην είναι κάποιος ευχαριστημένος μετά από τη μύτη, δηλαδή να είχε μια αρχαϊκή μύτη που βασικά ήταν ωραία, γιατί υπάρχουν πολύ ωραίες μύτες που φαίνονται, μπορεί να νομίζουν ότι είναι αισθητικά άσχημες, αλλά κάνουν τύπο σε έναν άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Και μετά να τη δουν ότι είναι φτιαγμένη και να πούνε, όχ, η αρχική μου μύτη, επειδή μου δίνει τύπο, μου δίνει character, μου άρεσε πολύ καλύτερα. Έχει τύχει κάποια τέτοια περίπτωση? Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, όσοι ενδιαφέρονται για να κάνουν πλαστική στη μύτη, mm-hmm. το πρώτο που λένε, που ζητάνε είναι, γιατρέ, να μην αλλάξω πολύ. Mm. Δεν θέλουν να χάσουν δύσκολο, δηλαδή τη φυσιογνωμία τους. Και εκεί εστιάζω κι εγώ. Η δική μου φιλοσοφία είναι μία μύτη που να ταιριάζει με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι ο πλαστικός χειρουργός δεν πρέπει να αναπαράγει τυποποιημένες μύτες, δηλαδή μύτες που βλέπουμε στα περιοδικά. Σας ζητάνε, δηλαδή, γενικά, «Δόκτωρ, θέλω αυτή τη μύτη, τη συγκεκριμένη, του Μπρατ Πιτ, παραδείγματος χάρη, ή τη Αντζελίνα Τζολί, λέω τώρα ένα πολύ ωραίο χολιγουντιανό ζευγάρι». Θα έλεγα ότι αυτό είναι η εξαίρεση. Συνήθως ο κόσμος είναι συνειδητοποιημένος σε αυτό που ζητάει και ξέρει και ζητάει συγκεκριμένα πράγματα τι θέλει να αλλάξει. Βέβαια, κάποιες φορές δεν αποφεύγουμε τις υπερβολές. Υπάρχουν κάποια άτομα που λένε, θέλω, ας πούμε, τη μύτη του τάδε στάρ. Οπωσδήποτε, βέβαια, αυτή δεν είναι και η πιο κατάλληλη υποψήφια να τους αναλάβει κανείς, γιατί συνήθως δεν ξέρουν τι θέλουν και δεν είναι ευχαριστημένοι. Ακριβώς. Έχει τύχει κάποιος να πει, θέλω άλλη μύτη, θέλω και αυτή, θέλω και εκείνη? Γιατί σίγουρα οι γυναίκες ειδικά έχουν τέτοιο πρόβλημα. Έχει τύχει κάποιες φορές, αλλά ευτυχώς για μένα τουλάχιστον μπόρεσα ευγενικά και απέφυγα αυτούς τους ασθενείς, γιατί σας λέω ότι δεν θα πρέπει να αναλάβει κανείς τέτοια περιστατικά. Που είναι ψυχοπαθής ο άλλος. Χρήζουν, ας πούμε, ψυχολογικής φροντίδας περισσότερο παρά πλαστικής επέμβασης. Πάμε να δούμε λίγο κάποιες δουλειές σας, γιατί έχετε κάνει, να πούμε ότι έχετε κάνει και πολύ επώνυμες και επώνυμους, αλλά δεν θα πούμε ποιους. Αλλά πάμε να δούμε έτσι δουλειές και πολύ ωραίες που έχετε κάνει επεμβάσεις ρινοπλαστικής. Εδώ βλέπουμε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ναι, εδώ βλέπουμε μία κοπέλα η οποία είχε και σοβαρό πρόβλημα αναπνοής. Κάναμε και αισθητική βελτίωση στη μύτη. Α, βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε έναν νεαρό ο οποίος είχε ένα σοβαρό πρόβλημα αναπνοής.
εκτός από στραβό ρηνικό διάφραγμα, είχε και στένωση ρηνικής βαλβίδας. Φτιάξαμε το λειτουργικό πρόβλημα και βελτιώσαμε αισθητικά και την μύτη. Εδώ επίσης η κοπέλα αυτή και πρόβλημα διαφράγματος και αισθητική ρινοπλαστική. Εδώ επίσης και διάφραγμα και ρινοπλαστική. Εδώ σε αυτόν τον νεαρό πλαστική διαφράγματος και αισθητική ρινοπλαστική. Επίσης, λειτουργικό πρόβλημα, διόρθωση και αισθητική ρινοπλαστική. Αξίζει εδώ να πούμε ότι ο ασθενής που είδαμε πριν είναι η φωτογραφία μετά από 15 μέρες, οπότε ούτε μελανιές βλέπουμε ούτε ιδιαίτερο πρίξιμο. Σωστά. Μπορεί δηλαδή μαζί με την αισθητική ρινοπλαστική να διορθωθεί και το πρόβλημα της αναπνοής, να γίνει δηλαδή και πλαστική διαφράγματος. Οπωσδήποτε μπορεί, όχι μόνο μπορεί, αλλά πρέπει και να γίνεται διόρθωση του λειτουργικού προβλήματος. Άλλωστε, πολλές φορές ένα στραβό διάφραγμα δημιουργεί μια στραβή μύτη και για να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να ευθειαστεί το διάφραγμα. Σωστά. Θεωρείται η ρινοπλαστική μια γενικά ασφαλής επέμβαση, θα μπορούμε να πούμε? Είναι απόλυτα ασφαλής, με την προϋπόθεση ότι ο γιατρός που θα κάνει την επέμβαση έχει την απαιτούμενη εμπειρία. Διότι αν η εμπειρία του γιατρού είναι μικρή ή ανύπαρκτη, τότε μπορεί τα αποτελέσματα πραγματικά να είναι απογοητευτικά. Εδώ πάντως βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή η μύτη είναι ένα προέχον όργανο, βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του προσώπου και παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και της ταυτότητας του ατόμου. Βέβαια. Γι' αυτό ακόμα και μικρές αλλαγές έχουν καταλυτική επίδραση στο πώς φαίνεται ο άνθρωπος. Βλέπουμε εδώ επίσης περιστατικά που πολλοί άντρες κάνουν την ρινοπλαστική. Επομένως, είναι και ανακριβές ότι οι γυναίκες είναι οι μόνες που ενδιαφέρονται για την εμφάνισή τους, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς. Έχουν πέσει πλέον τα ταμπού και οι άντρες φροντίζουν για την εμφάνισή τους, θα έλεγα, με το ίδιο πάθος όπως και οι γυναίκες. Άσχετα αν πολλές φορές το κρύβουν ακόμα, ας πούμε, και από τους φίλους του στενού του περιβάλλοντος. Πού οφείλεται όμως, κατά τη γνώμη σας, ότι η ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση γενικά που ζητείται πάρα πολύ συχνά? Ναι, ο λόγος είναι κυρίως ανατομικός, αυτό που αναφέρθηκα και λίγο πριν, ότι επειδή η μύτη βρίσκεται στο κέντρο του προσώπου και παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εμφάνισης. Έτσι, ακόμα και μικρές παρεκκλήσεις όσον αφορά το μέγεθος ή το σχήμα δημιουργούν μεγάλο άγχος και μεγάλη αμηχανία στον άνθρωπο. Και ανασφάλεια. Και ανασφάλεια. Και βέβαια αυτός που έχει το πρόβλημα, έστω και μικρό, θεωρεί ότι όλοι τον κοιτάζουν και εστιάζουν σε αυτό το πρόβλημα. Ενώ στην πράξη δεν συμβαίνει πάντα έτσι. Γι' αυτό και όταν διορθωθεί το πρόβλημα αυτό, πάβει ο άνθρωπος να το έχει στη σκέψη του και σπάει έτσι ο φαύλος κύκλος της αμηχανίας που νιώθει και γι' αυτό απελευθερώνεται και δείχνει και πιο όμορφος. Βέβαια. Να πούμε γενικά ότι είστε πλαστικός χειρούργος. Απλώς σήμερα επιλέξαμε τη ρινοπλαστική, γιατί είπαμε να εστιάσουμε στη μύτη που είναι κάτι πολύ, κάτι πολύ συχνό σαν επέμβαση, μπορούμε να πούμε. Φυσικά υπάρχουν και ρινοπλαστικοί, να πούμε, επεμβάσεις που δεν είναι τόσο επιτυχημένες, όπως ο Mickey Rourke γενικά έχει κάνει μια πλαστική υπερβολή. Ναι, όταν κανείς είναι υπερβολικός, πράγματι μπορεί να κάνει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι καταστροφικό, απογοητευτικό να πω. Εσείς σας έχει τύχει κάποιος που δεν ήταν, κάποιος άλλος γιατρός έχει κάνει την επέμβαση και δεν ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα και έχει έρθει σε εσάς και έχει πει «Δόκτωρ Αραβανής, θέλω οπωσδήποτε να με φτιάξετε με, τι κάνουμε?» Ναι, αρκετά συχνά κάνουμε αυτό που λέμε δευτερογενή ρινοπλαστική από προηγούμενες αποτυχημένες ρινοπλαστικές. Είναι ένα συχνό πρόβλημα σε εμάς και έχω διορθώσει αρκετές μύτες από προηγούμενες αποτυχημένες ρινοπλαστικές. Ο Μάικλ Τζάκσον που σχεδόν του έμεινε μύτη στο χέρι που λένε, ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση φυσικά. Ήταν ιδιαίτερη περίπτωση όπου βέβαια και εκεί υπάρχει το στοιχείο της υπερβολής. Επανειλημμένες επεμβάσεις καταλήγουν στο ότι οι ιστοί έχουν κάποια αντοχή. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να συνέχεια να επεμβαίνουμε και να ξαναεπεμβαίνουμε και να μείνουν, ας το πούμε έτσι, ζωτικοί, ζωντανοί ιστοί. Γι' αυτό ο Μάικλ Τζάκσον φορούσε ένα πλαστικό πρόθυμα. Η μύτη του είχε καταστραφεί. Είχε καταστραφεί εντελώς. Να πούμε, μιας και μιλήσαμε για προστήματα, υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να έχει ένα ατύχημα. Είτε αυτοκινητιστικό, είτε οτιδήποτε που έχει έρθει μια σπασμένη, εντελώς καταστραμμένη μύτη. Τι κάνουμε εμείς σε μια τέτοια περίπτωση? Σε μια περίπτωση ατυχήματος που έχει έρθει ο ασθενής, ας πούμε, με την ένδειξη του επίγοντος, μπορούμε να κάνουμε λίγα πράγματα, όπως μία μύτη που έχει, ας πούμε, στραβώσει, να την επαναφέρουμε
στη μέση περίπου, αλλά σίγουρα σε αυτή τη φάση δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την οριστική διόρθωση, την οριστική αποκατάσταση. Αυτό θα μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν 6 τουλάχιστον μήνες από το ατύχημα. Είναι 6 μήνες, ε? Και θα υποφέρει ο άλλος χωρίς μύτη, υπάρχει πρόβλημα γενικά? Όχι, θα προσπαθήσουμε, ας πούμε, να φτιάξουμε μία μύτη η οποία να είναι κατά το δυνατόν εμφανίσιμη, να είναι, ας πούμε, να έχει κάποιες αναλογίες, αλλά δεν μπορεί να γίνει οριστική διόρθωση πριν το εξάμεινο τουλάχιστον. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάποιον να μην έχει είτε αισθητικά είτε τη μύτη που θέλει ή τη χρειάζεται, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα, γιατί όπως είπαμε και πριν, πολλοί νομίζουν ότι όταν έχουν μια μικρή δυσμορφία, ότι όλος ο κόσμος που τους μιλάει εστιάζει σε αυτή τη δυσμορφία. Και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ένα είδος κόμπλεξ, ένα είδος αμηχανίας. Μπορώ να πω ότι ένα μοντέλο μου, γιατί έχω και τα καλεστία Mr. Miss International Beauty, είχε μια πολύ γαμψίμητη, δηλαδή είχε μια κομπουρίτσα εδώ. Και ήταν τεράστια και είχε μεγάλο κόμπλεξ για τη μύτη του. Όταν όμως έκανε εγχείρηση και το έκανε λίγο γαλλικό, το κοιτούσα. Δεν έβγαζε αυτό το πολύ αντρικό, το σπαρτιάτικο, που μου άρεσε, μπορούσα να πω, πολύ περισσότερο η μύτη του πριν. Και είχε και κάποιες επιπλοκές. Οπότε οι επιπλοκές είναι κάτι συχνό, σπάνιο, φυσικά. Το συζητάμε γενικά γιατί ο κόσμος σίγουρα φοβάται τι μπορεί να συμβεί. Αν πάνε φυσικά σε έναν πολύ καλό πλαστικό χειρουργό σαν και εσάς, φυσικά δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που φεύγουν και από τον έλεγχο το δικό σας? Οι επιπλοκές είναι πράγματι σπάνιες στη ρινοπλαστική. Mm-hmm. Δηλαδή και η αιμορραγία και η μόλυνση είναι κάτω του 1%. Ωραία, αυτό είναι πολύ καλό γιατί συνήθως ανησυχεί ο κόσμος. Βέβαια, εάν θεωρήσουμε σαν επιπλοκή την μη ικανοποίηση του ασθενούς, την μία αποτυχημένη, ας πούμε, ρινοπλαστική όσον αφορά το σχήμα, τότε τα ποσοστά ανεβαίνουν, τα ποσοστά αποτυχίας, όσο μειώνεται η εμπειρία του γιατρού. Εάν ο γιατρός δεν έχει εμπειρία, τότε τα ποσοστά αποτυχίας, μη ικανοποίησης, δηλαδή του ασθενούς, μπορεί να είναι 10 και 20 και 30%. Ενώ εάν ο γιατρός έχει την ανάλογη εμπειρία, μιλάμε για ποσοστά επιτυχίας 98 περίπου της 100. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και στον πιο έμπειρο αφήνουμε ένα ποσοστό 2% που να έχει, όχι θα έλεγα άσχημο αποτέλεσμα, απλώς να μην είναι τέλεια η μύτη. Διότι κάθε άνθρωπος επουλώνει διαφορετικά, η διαδικασία επούλωσης διαφέρει από τον κάθε έναν, από το ένα άτομο στο άλλο. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τρίμηνο έως εξάμηνο το πολύ και αν υπάρχει κάποια μικρή ατέλεια, υπάρχει περίπτωση, και το ζητάει και ο ενδιαφερόμενος, να προβούμε ακόμα και σε δεύτερη επέμβαση. Δεν είναι και συντελετικός μου, άλλωστε είδαμε ότι πάρα πολύ ωραίες μύτες, πάρα πολύ καλές δουλειές, ο Γιώργος Αραβανής. Εάν σας ενδιαφέρει η ρινοπλαστική ή η πλαστική γενικά, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-98-10-590. Ζητήστε μας τα τηλέφωνα φυσικά και οτιδήποτε πληροφορίες θέλετε για τη ρινοπλαστική.